Ευχαριστώ όλους που ήρθαν και γιορτάσανε μαζί μου τη γιορτή αυτή. Και επειδή είμαι και λίγο κουρασμένος, τι να σας πω παραπάνω. Πέστε μου, ρωτήστε με, θα σας πω. Πώς αισθάνεσαι σήμερα που για άλλη μια χρονιά ήρθατε εδώ, στη γενέτειρά σας, ένα μνημείο το οποίο το έχετε προσφέρει. Ήρθατε με την οικογένεια, ο κόσμος σας τιμάει εδώ της περιοχής των Φιλικών. Για... δύο λόγια. Εγώ το έχω τόσο πολύ, πού να σας πω δηλαδή, που δεν μπορώ να σας μιλήσω. Έχω γεμίσει από αγάπη, από εκεί, όλα τα πάντα. Μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά, κύριε Καραγιάννη, δύο-τρία σημεία επίμαχα της εποχής εκείνης που σας σημάδευσαν στην περιοχή εδώ? Αυτό είναι το σπίτι μου. Το... εδώ πέρα ήταν αλάνα και παίζαμε. Τι άλλο να σας πω, ότι οι Γερμανοί ήταν παρακάτω, είχαν εκείνο. Τι να σας πω. Μας κυνηγάγανε, με μικρό παιδί ήμουν εγώ, ήμουν ορφανός και έπρεπε να ζήσω και έπρεπε να δουλέψω και να μπορέσω να κάνω. Έκανα εμπόριο με την Τεγέα, τους πήγαινα πράγματα και έπαιρνα πατάτες και τα λοιπά λοιπά. Παρακαλείστε να περάσετε λίγο. Έχω μεγάλη συγκίνηση, παιδιά. Δεν μπορώ να σας μιλήσω. Είμαι, δεν σας πω, από την ώρα που έρχομαι και βλέπω Τρίπολη, κάτι παθαίνω, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι τόσο η συγκίνησή μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα αυτά τα ψυχρά, τα κακά χρόνια, αλλά μπόσα και αντεπεξήλθα και έφυγα για την Αθήνα. Η δράση εδώ του Προέδρου, που είναι νεαρός στην ηλικία, ο Νίκος, σας έχει έτσι ενθουσιάσει? Τόσο λεβέντης, αν δεν ήταν, δεν θα ήταν η σημερινή ημέρα. Αυτό το λέω, όχι επειδή είναι δίπλα, όχι επειδή, αλλά χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Είναι τόσο ενεργητικός, τόσο καλός και τόσο... Τι να σου πω, αγόρι. Έτσι είναι, δεν σου κάνω. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κομπλιμάν, γιατί να σου κάνω. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και βοηθήσατε τον τόπο σας. Να είστε καλά, και του χρόνου να σε έχουμε πάλι εδώ. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Έτσι, και να είναι και ο κύριος Μουκάκης, να είστε μαζί το δίδυμο. Είστε το δίδυμο. Ο Μουκάκης του χρόνου κάνει 100. Είναι 99 ο Μουκάκης. 100. Του χρόνου. 100. Το 17. Δεν είμαι πότε γεννήθηκε. Ο Μουκοπέτρος είναι 88. 98. 98. Όχι, 97 μου λέγει τώρα. 98 είναι. Όχι, δεν πω. Εσύ δεν μας τα λες, ας κρύβεις. Α, όχι, εγώ μικρός δεν είμαι. Δεν έχω πιο τα 90. Δεν τα έχω πιάσει τα 90. Τιμήσαμε σήμερα όλοι εδώ στην πλατεία Φιλικών, κάτω από το μνημείο το οποίο δόρισε ο ευπατρίδης συμπατριώτης μας κύριος Καραγιάννης, και τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, τη μνήμη της σφαγής των προσφύγων, του ξεριζωμού των προσφύγων από τις πατρογονικές εστίες στην Ελλάδα. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι τότε, πραγματικά αρακένδυτοι, με τίποτα μαζί τους, κυνηγημένοι, τραυματισμένοι, ματωμένοι, σε μια Ελλάδα αντίστοιχη. Ματωμένοι, γονατισμένοι, μετά από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας, με την οικονομική καταστροφή. Κι όμως η πατρίδα Ελλάδα, η μητέρα Ελλάδα, στάθηκε αρρωγός στην προσπάθειά τους να στήσουν πάλι τα πόδια τους, να στηθούν όρθιοι και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ουδέν κακόν όμως αμοιγές καλού. Γιατί οι πρόσφυγες είναι πραγματικά ένα μπόλι πολύ καλό που έφερε πάρα πολλά θετικά στοιχεία στην Ελλάδα και όσον αφορά τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, τις επιστήμες και σε όλους τους τομείς. Και έγινε μια πραγματικά πολύ καλή διασταύρωση. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και σήμερα για μια ακόμη φορά είναι ότι οι κακές πολιτικές έχουν τα αποτελέσματα αυτά. Και πολλές φορές οι κακές πολιτικές έχουν και την επικρότηση του λαού. Και τότε είναι ακόμα χειρότερο. Ας προσέχουμε λοιπόν τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε. Η ψήφος δεν είναι μια επιπόλαιη πράξη, είναι μια πράξη σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάθε φορά που ψηφίζουμε να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, σήμερα εορτάζουμε για δεύτερη φορά το μνημείο εδώ των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Είναι μια ημέρα αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος, εθνική εορτή, η οποία βάσει προεδρικού διατάγματος εορτάζεται με όλες τις τιμές και όλα τα γήματα που ορίζει ο νόμος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να κλείσω, γιατί λίγο πολύ όλοι τα είπαν οι προλαλήσαντες, τον κύριο Καραγιάννη, που είναι ένας μεγάλος άνθρωπος στο πνεύμα, και μεγάλος χαρακτηρίζεται κάποιος που γυρνάει στις ρίζες και στον τόπο του, και βοήθησε στην ανάπλαση της πλατείας των Φιλικών και στην ολοκλήρωση του μνημείου εξ αρχής. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της Ευρώπης, τιμά την πόλη μας, τιμά την περιοχή μας. Ελπίζουμε να γίνει
και αποδεκτό το αίτημα του Συλλόγου Φιλικών να μετανομαστεί η πλατεία από πλατεία Φιλικών σε πλατεία Προσφύγων της Μικράς Ασίας, σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω κάθε χρόνο που μας τιμάτε εσείς οι δημοσιογράφους και σας ταλαιπωρούμε κυριακάτικα, αλλά οι μνήμες πρέπει να υπάρχουν, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχουμε ούτε εμείς.